Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν οι συντελεστές της παράστασης χοροθεάτρου «Το μεγάλο όνειρο της Μέδουσας» με αφορμή την πρεμιέρα του έργου. Το Διπεθέ Κομωτινή στη συνεργασία με το χοροτάξιο παρουσιάζει την παράσταση αυτή, που η πρεμιέρα του είναι το Σάββατο 2 Μαρτίου. Εσίως αυτή την εβδομάδα το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κομωτινής ξεκινάει να υλοποιεί τον προγραμματισμό που έκανε για το 2024. Το ξεκίνημα γίνεται από αυτό το Σάββατο με την παράσταση «Το μεγάλο όνειρο της Μέδουσας», που είναι μια σύλληψη της κυρίας Γιούλης Ιωαννίδου, που είναι υπεύθυνη στο κέντρο κίνησης τέχνης και χορού, χοροτάξιο. Και είναι μεγάλη χαρά που για άλλη μια φορά η Γιούλη με το Διπεθέ Κομωτινής έχει συνεργασία. Θα πω ότι από την εμπειρία μας ότι είναι καταξιωμένη στο χώρο στην Κομωτινή και κάτι το οποίο κατά την άποψή μας τη διακρίνει είναι αυτό το οποίο κάνει, το κάνει με πολύ αγάπη και πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα πάντα είναι εξαιρετικό. Δεν θα μιλήσω για τους συντελεστές, σίγουρα είναι μια παράσταση που θα γίνει για 4 μέρες. Όπως είπαμε, ξεκινάμε το Σάββατο στις 2, Κυριακή 3, Τρίτη και Τετάρτη, 5 και 6 Μαρτίου. Και εκείνο που έχω να πω όσον αφορά το χώρο, το Διπεθέ, όλοι αυτοί που αγαπούν το θέατρο, που αγαπούν το χώρο και γενικά την τέχνη, μπορούν να έγκαιρα να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε πληροφορία θα την πάρουν από την γραμματεία του ΔΠΘ. Από τη δική μου την πλευρά εύχομαι καλή επιτυχία και στο μέλλον να έχουμε πάλι μια καλή συνεργασία. Πολύ χαρούμενη για αυτήν την ευκαιρία που μας δίνει το ΔΠΘ για ακόμη φορά να παρουσιάσουμε μια χωροθεατρική παράσταση που ελάχιστες βλέπουμε στις επαρχίες γενικότερα. Οπότε ευχαριστούμε για αυτό το βήμα και ελπίζουμε και σε περισσότερο και με άλλους ανθρώπους αργότερα. Ξέρω να τάσει σίγουρα θα το επιληφθεί το θέμα. Τώρα όσον αφορά την παράσταση αυτή, είναι μια διαδρομή που ξεκίνησε από αρκετά χρόνια πριν μαζί με τη συνεργάτη Τάνο τη Δέσποινα. Είναι μια ανησυχία και μια παρατήρηση του κόσμου. Θα μιλήσω για θετικό κλάδο ενέργεια που υπάρχει, θα μιλήσω για τη συμπαντική ενέργεια που υπάρχει γύρω μας και μέσα μας. Για αυτό που δονείται και πάλετε, αλλά για κάποιο λόγο έχουμε κλείσει τα μάτια μας και έχουμε προσθέσει σκοτάδι μέσα μας και λιγότερο φως. Και επειδή έχει γιγαντωθεί το εγώ μας και περιμένουμε κάπως στη γωνία τον άλλον άνθρωπο να κάνει το λάθος, να κάνει το βήμα. Έχουμε γίνει πάρα πολύ επικριτικοί. Ρίξαμε μια ματιά βαθιά μέσα μας και εμείς, γιατί και εμείς δεν απέχουμε από όλο αυτό που λέω, είμαστε και εμείς μέρος αυτού νου. Εγώ κοίταξα βαθιά μέσα μου προσωπικά και είδα ότι υπάρχει ένας πυρήνας, υπάρχει ένα κύτταρο, υπάρχει κάτι που μου λέει ότι μπορώ να είμαι κάτι καλύτερο από αυτό και να αναγνωριστώ με το όλο, να είμαι τα πάντα και να είμαι και ένα τίποτα ταυτόχρονα, να είμαι σημαντική και ασήμαντη. Οπότε βάλαμε αυτό τον πυρήνα στο μικροσκόπιο και εμπνευσμένοι και από το μικρό κόσμο της φύσης, ξεκίνησε αυτή η αναζήτηση του πώς μπορεί ο άνθρωπος και αν έχει τη δύναμη και την ικανότητα να σε όποιο σημείο και αν μας φτάσουμε κοινωνικά, πολιτικά και συλλογικά σαν κόσμος, αν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια επανακίνηση, αν είναι τόσο δυνατό αυτός ο πυρήνας και το κύτταρο μέσα μας, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε κάποιες βασικές αρχές που έχουμε ως άνθρωποι και ως όντα αυτού του μεγάλου κόσμου, του συμπαντικού. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ο άνθρωπος πάντα βρίσκει τον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι και εγώ συναντήθηκα με ένα υπέροχο πλάσμα στη ζωή μου, την Δέσποινα την Παπουτσά. Πόλη 7 χρόνια, έλειψα για ένα χρόνο, επέστρεψα. Ένας από τους λόγους που επέστρεψα ήταν αυτή η παράσταση.
έχει ξεκινήσει το 2020 και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που επιτέλους φέτος μας δόθηκε η ευκαιρία να την επικοινωνήσουμε. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν η πορεία της δημιουργίας της, γιατί μέσα από αυτή γνώρισα πάρα πολλά πράγματα και για τον εαυτό μου και για τους ανθρώπους γύρω μου, και είναι ένα κομμάτι μέσα μου η ανάγκη να το επικοινωνήσω, ώστε οι θεατές να αισθανθούν πιο πολύ, όχι τόσο να καταλάβουν ή να πάρουν απαντήσεις για κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι το να θέτεις ερωτήματα και να προβληματίζεις τον κόσμο είναι κάτι που μας λείπει και κάτι που μας εξελίσσει. Σαν άνθρωποι, ας πούμε, θα προχωρήσουμε, θεωρώ, και θα νιώσουμε και μια γαλήνη μέσα μας, βλέποντας και νιώθοντας αυτό που προσπαθούμε κι εμείς να επικοινωνήσουμε. Θέλω να τονίσω αυτό το σημείο πόσο χαρούμενη νιώθω που έχω την ευκαιρία να δημιουργήσω πρώτη φορά κι εγώ, να χορογραφήσω δίπλα στη Γιούλιο Ανίδου. Έχει αποτελέσει την έμπνευση για μένα όλα αυτά τα χρόνια. Μου έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψω τον εαυτό μου μέσα από το χορό. Χορεύω από μικρή, αλλά ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα δυνατή να δώσω, και θεωρώ ότι έχω να δώσω κάτι μέσα από την κίνηση. Η ομάδα όλη για μένα είναι ένα φοβερό σύνολο, που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να έχει αυτή τη μορφή η παράσταση. Γιατί, έτσι όπως τα είπε και η Γιούλη, όλο αυτό είναι κάτι συμπαντικό, είναι μεγέθη που υπάρχουν στο σύμπαν. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να αποτυπωθούν με πάρα πολλούς τρόπους. Αυτός είναι ο δικός μας, μέσω της μουσικής του ΟΜΕΡ, των κουστούμιών και των σκηνικών του Γιάννη και των κειμένων που έχει γράψει η Αρετή Καραφουλίδου, που είναι και εκείνη στην ομάδα μας. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη που όλο αυτό μας έδωσε και εμάς έμπνευση, γιατί ήμασταν οι δυο μας, ανταλλάσσαμε πληροφορίες. Η Γιούλη μου έδινε απίστευτες έννοιες να επεξεργάζουμε και να προσπαθούμε να τις αποτυπώσουμε όσο πιο παραστατικά, ή μάλλον να αποτυπώσουμε το συναίσθημά μας, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο με την κίνηση. Και θεωρώ ότι όλη η ομάδα βοήθησε ώστε το αποτέλεσμα να είναι όμορφο, γαλήνιο, να προκαλεί στο θεατή συναισθήματα και σκέψεις. Όχι όμως αυτό που είπε η Γιούλη, όχι να βαραίνει ή να θεωρηθεί κάτι τεράστιο και βαρισίματο. Και το Ντεζενάνα που το Γιάννη που ψαχνόταν. Που δουλεύουμε πάρα πολύ μαζί του, ώστε να αποδώσουμε ακριβώς αυτό που προσπαθούμε κι εμείς με την κίνηση. Η συνεργασία ήταν κάτι, είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρω, για αυτή την παράσταση. Γιατί όλη η πορεία και εμάς μας δημιούργησε απίστευτα ερωτήματα που θα δημιουργηθούν και στους θεατές, και είναι πολύ δύσκολο αυτό να το επικοινωνήσεις ακόμα και με τους συνεργάτες σου και να μπορέσουν όλοι να συνεισφέρουν σε αυτό. Είναι η δεύτερη μου συνεργασία με την Γιούλη. Αυτό το συγκεκριμένο το έργο το έχουμε επικοινωνήσει πριν από 2-3 χρόνια με τα κορίτσια. Δοκιμάσαμε, κάναμε κάποιες δοκιμές, δεν μας είχε βγει τότε, αλλά ευτυχώς που δεν βγήκε τότε, γιατί τώρα ήταν το κάτι άλλο. Μεγάλη μου χαρά που συνάντησα κάτι τελείως έτοιμο. Δηλαδή τα κορίτσια είχαν σκεφτεί σχεδόν τα πάντα, την κάθε λεπτομέρεια, και ξέρανε τι ακριβώς θέλανε, και έτσι ήταν πιο εύκολη, δεν θα έλεγα, ευχάριστη η δουλειά μου στη σύνθεση ήχου. Βήμα-βήμα συνθέσαμε μαζί και το αποτέλεσμα είναι, επικοινωνεί τόσο καλά, θεωρώ ότι επικοινωνεί πολύ καλά ο ήχος μου με την κίνηση και με τα σκηνικά, εννοείται ότι έχει δέσει το πράγμα. Δεν έχω πολλά να πω, είπανε την φιλοσοφική υπόσταση τα κορίτσια. Αυτά από μένα. Βασικά δεν είχα και τόσα πολλά. Μόνο να ευχαριστήσω λίγο, θέλω πολύ, και τη Θανό για τη φιλοξενία στο ΔΠΦ και για τη στήριξή της σε όλα και σε ό,τι κάνουμε.